στους 97,8. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Μαζί μου η Ελισάβετ Σαρλαμάρα. Κωνσταντίνος Ρεμποτής θα μας ενημερώσει τώρα. Κωνσταντίνε. Γιάννη, δύσκολη και με για την μείωση του ΦΠΑ στην, και του, το, την, το πρωί της δεν μπήκαν, ήταν να σία, την, τους, δεν είναι την μείωση των, από το Υπουργείο Οικονομικών το νέα του πλευρά της Τρόικας. Τώρα το, και ένα άλλο τώρα με την ενημέρωση που έχει προς τους δημοσιογράφους έχουμε συνέχεια, θα έλεγα έτσι, αυτού του θρίλερ από την προηγούμενη εβδομάδα. Ποιος ενοχλείται από την ομιλία Τσίπρα στο Ίδρυμα Καραμανλής, και το Μέγαρο Μαξίμου λέει ότι ουδής ενοχλείται, δηλαδή ότι δεν έχει ενοχληθεί ο κύριος Σαμαράς, ενώ ο κύριος Τσίπρας βγάζει ένα non-paper στο οποίο αποδίδει την ενόχληση του κύριου Σαμαρά στο γεγονός ότι ο ίδιος σέρνεται προς τα δεξιά σε μια πιο δεξιά πολιτική, και τον ενοχλεί το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας μεταμορφώνεται, να το πω έτσι, σε θεσμικό συνομιλητή ακόμα και της ήπιας δεξιάς, της καραμανλικής δηλαδή. Ο κύριος Τσίπρας έχει την άνεση να τα λέει αυτά περί ενόχλησης του κύριου Σαμαρά. Δεν τον βλέπω το ίδιο άνετο όμως για την, να σχολιάσει την ενόχληση του αριστερού ρεύματος. Παρά τις επίσημες διαψεύσεις τόσο του κυρίου Λαφαζάνη όσο και του κυρίου Μητρόπουλου, είναι πέραν βέβαιο ότι καταγράφηκε η σοβαρή αντίδραση κυρίως του κύριου Λαφαζάνη για αυτό που πρόκειται να κάνει ο κύριος Τσίπρας. Και εδώ, Γιάννη, να πούμε την ουσία. Ο κύριος Τσίπρας θέλει αυτό που λέμε να περάσει από ένα αριστερό κόμμα σε ένα θεσμικό, θα έλεγα, δηλαδή, και εδώ, Γιάννη, να πούμε την ουσία. Θέλει να περάσει από ένα αριστερό κόμμα σε ένα θεσμικό. Bloopers. Η μαγεία των άλλων, επιστήμη μας. Ο ποιητής Βοδελέρος θέλουν να εικονίσει το ιδανικό του Σικαμερού. Πάρε στι 7 μαχείρου υπόμενων υπό τα σακτίνα στερινού ηλίου. Το ψοφίμιον κοιται ύπτιον επί τη χολόη, ανοιχτά έχοντα αγκάλα ω ετέρα προκαλούσα τον εραστήν. Η πλευρά αυτού είναι αστιατόριο κολίκων, η δε δυσοδεία το σάφτι ω το διαβά τη λιποθυμή. Τη δύναμη τη εικόνα εκείνη δεν αμφισβητούμε. Νομίζομαι όμως ότι αν εγνώριζε ενοποιητή στην Ελλάδα, ήθελε προτιμήσει του νεκρού χείρου ζώντα και γένοντα αντιπρόσωπον τάξεως την ως των παροιμήν δημοσιογράφων. Προς αποφυγήν και σκιά συγχύσεως πρέπει προπαντός άλλου να ηγείρω με συνικών τείχος μεταξύ των αξιοτήμων ημών συναδέρφων και των κυρίων τούτων παρέχοντες τα ιδιαίτερα γνωρίσματα, άτι να διακρίνουν σι τους δυνάμνους να αμφισβητήσουν σι την δάφνη της δυσοδίασης στον ανωτέρω ήρωα του Βοδελέρου. Αθήνε, έχουσα πεντάκης μυρίως κατοίκους και εφημερίδας υπέρ τας 100. Η Παρίσι, κατοίκους 200 μυρίως και πολιτικάς εφημερίδας 20 το πολύ. Αν είσαι 100.000 Γάλλων αναλογεί μη εφημερής, οι σκυλίους Αθηναίους αναλογούς οι δύο. Εκ τούτων, 3 ή 4 συντηρούνται παρά των συνδρομητών. 5 ίσως αποζώσει εκ των κομμάτων, εδελπή, εγενόμενη και εθνίσκουση καθεκάστην, που δεν ανάλλον έχω συνομολογημένων πόρων ζωής πλην της ύβρεως, της συκοφαντίας και του σκανδάλου. Το τελευταίο, αν ο αριθμός είναι μέγας, η ύπαρξη σαβετέρου είναι βραχία. Τα εφημερίδα ταύτας ήθελα να δικήσει λέγοντας ότι ζώσει μία ημέρα ως τα ρόδα. Βέβαιον όμως είναι ότι απλήστε αυτόν θάλους είναι επιτινάς μόνον εβδομάδας, όσον δηλαδή τα σκόρδα. Αιτία του μεγάλου αριθμού και του συντόμου βίου των εφημερίδων είναι ότι οι συντάκτες αυτών θεωρούσε το δημοσιογραφικό επάγγελμα ως απλή βαθμίδα προς υψηλότερων στάδιων. Και το όντι, πολλοί τούτων, υβρίζοντες και συκοφαντούντες, κατορθώνουν με του πολύ να διοριστώσουν αστυνομικοί κλητήρες, σαρωτέ υπουργείων, νεκροσκόποι, αγροφύλακες, δημοδιδάσκαλοι ή καραγωγείς. Άλλοι πάλι, ουδέν τούτων επιτυχάνοντες ένεκα συναγωνισμού, τρέπονται εις άλλον επάγγελμα, την ψηφοθυρίαν, το λαθρεμπόριον ή τη μαγειρική.
αλλά αποκαρούνται στο σταδίο των κάλαμων αυτών πληροδοτούς εισέτερων πλήρη ζήρου νεόφυτων δημοσιογράφων, ώστε αν τα πρόσωπα και τα ονόματα των φίλων αλλάσσουν ανά πάσα σελήνη, η δημοσιογραφική φάλαγξ μένει αναλύωτος κατά την ποιότητα και των αριθμών. Όσοι ελεύθεροι σκοπευτέ κατά των τελευταίων πόλεμων, ούτω και οι φαλαγγίτε δεν έχουν σε ομοιόμορφων στολήν, αλλά μόνον ιδιαίτερα τεινά εμβλήματα, των μεν χειμώναν σάλιων αντιπανοφορίου, το δε θέρος ιδιάζουν τι άρωμα εντάλματος καταγωγίου τράγου και κινησμού. Κρίνον τις εκ του ύφους αυτών, πολλάκις υποπτεύει ότι πάσχουσι εκκλήσεις, η δε θέα και η οσμή του υποκειμένου του, επιβεβαιεί ότι φοβόνται το είδωρο. Bloopers. Ολόπεδε, 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 ολόπεδε.